Ένα από τα αγαπημένα θέματα του Sweet Life είναι να μαθαίνει νέα από το περιβόλι της Παναγίας και να σας μεταφέρει λίγη από την ευλογία του, συναντώντας ανθρώπους που φροντίζουν για εμάς εξ αποστάσεως με την προσευχή και τα αγνά προϊόντα τους. Υπεύθυνη για αυτή την όμορφη και σπάνια επικοινωνία είναι η Art & Rate, που με την έκθεση των προϊόντων του Αγίου Όρου στην οδό Κεραμοπούλου 7, δίπλα ακριβώς από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, την καθιστά δυνατή. Ευλογείτε, Πάτερ. Ο Κύριος. Έρχεστε από το κελί της Μεγάλης Παναγίας της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Πείτε μας λίγα λόγια. Η ιστορία της ανάγεται περίπου το 930 με 970 μετά Χριστόν, όπου υπεγράφει το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους από τον Ιωάννη τον Τζιμισκή τον Αυτοκράτορα, το κελί της Μεγάλης Παναγίας με το κελί του Αγίου Αλυπίου, των Αγίων Αποστόλων. Αυτά ενώθηκαν και έκαναν την Μονή Κουτλουμουσίου όπου έχουμε σήμερα. Ποια είναι τα προϊόντα με τα οποία συμμετέχετε στην έκθεση του Αγίου Όρους, η οποία πια είναι όχι μόνο γνωστή στους Θεσσαλονικείς, αλλά την έχουν αγαπήσει. Ιδιαίτερα συμμετάσχουμε με τα γλυκά, τα οποία είναι συνταγές δικές μας και μάλιστα γίνονται όχι απλά με ζάχαρη, αλλά με μέλι. Είναι η βάση τους το μέλι. Επίσης με τα ζυμαρικά, τα διάφορα που μπορούν να προμηθευτούν οι νοικοκυρές για να μπορέσουν να διεξάγουν την νηστεία, ιδίως της Μεγάλης Σαρακοστής, η οποία είναι και αλάδοτη. Επίσης με το θυμίαμα, τα κουμποσκίνια, τα σαπούνια, όλη αυτή η εργόδη προσπάθεια που γίνεται με συνεργασία με την εταιρεία Ευλογία, με κατόπιν ευχής και ευλογίας και της, του μοναστηριού, του ηγουμένου δηλαδή, του Γέροντος Χριστοδούλου, αλλά και με την προτροπή του γέροντός μας και πνευματικού μας, του πατρός Εφρέμ του Σαραΐτου, κάνουμε αυτήν την προσπάθεια ώστε να γνωρίσουν σε όλα τα πέρατα της Οικουμένης, αν είναι δυνατόν, το τι παράγει το Άγιον Όρος, αυτός ο ευλογημένος τόπος. Αρωγός και συμπαραστάτης σε αυτήν την εργόδη προσπάθεια και του κελιού μας και της εταιρείας Ευλογίας είναι η Artion Rate, η οποία μας φιλοξενεί στον χώρο της και είμαστε ευγνώμενες και ευχαριστούμε για όλη αυτή την αγάπη και την προσφορά που δίδεται ώστε να γνωστοποιηθούν οι προσπάθειές μας, διότι η συλλογή γίνεται από κελιώτικα εργόχερα, τα οποία πάντοτε εκτελωνίζονται και με την πιστοποίηση και του τελωνίου εξάγονται από το Άγιον Όρος προς τον κοινό. Ένας εκ των λόγων που γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια είναι η ανακαίνιση του Ιερού Κελίου λόγω της ερυπόδου καταστάσεως που ευρήκαμε αυτό. Αισθάνεστε ότι εκτός από την προσευχή μπορείτε και με αυτά τα προϊόντα από το περιβόλι της Παναγίας να φέρνετε τον κόσμο πιο κοντά σε αυτήν? Παίρνουν μία γεύση, αλλά διαμέσου των προϊόντων της απολαμβάνουν την ιδιαίτερη ευλογία, διότι όπως γνωρίζετε οι καλλιέργειες είναι βιολογικές, είναι καθαρά βιολογικές οι καλλιέργειες και διαμέσου αυτού του εργοχείρου, των εργοχείρων μάλλον, μεταφέρεται και η ευλογία του Αγίου Όρους και στα σπίτια τους και στους ίδιους προσωπικά. Σας ευχαριστούμε για την ευλογία που μας μεταφέρατε από το Άγιο Όρος. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ο Θεός να είναι μαζί σας.